Λιχνία τριφωτός, κόσμο εδειχθείτε, Ωσιομάρτηρες, Χριστού τρισά ρυθμί, Την Εκκλησίαν τες αυγές, πυρσεύονται στον αγώνα. Εν δόξε ευθύνιε, αφθαρσία στο στέλεχος, ιερέ Ιγνάτιε, το εσωπτρόν και ρόβον ακακίας ακακίε οθέν ημάς ημνόλογου Οι Άγιοι Νεομάρτυρες, Ακάκιος ο Σιωμάρτης εκ Νεοχωρίου Θεσσαλονίκης, Ευθύμιος ο Πελοποννήσιος και Ιγνάτιος ο Νέος ο Σιωμάρτυρας. Ο Άγιος ο Σιωμάρτης Ακάκιος, κατά κόσμον Αθανάσιος, καταγόταν από το Νεοχώρι, σημερινό Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης και γεννήθηκε το έτος 1792 μετά Χριστόν στις Σέρες. Οι γονείς του είχαν αναγκαστεί για βιοποριστικούς λόγους να μετακομίσουν το 1805 στις Σέρες, όπου παρέδωσαν τον εννιάχρονο Αθανάσιο σε κάποιον υποδηματοποιό για να του δείξει την τέχνη του. Όμως η σκληρή συμπεριφορά του και η κακομεταχείριση εξώθησαν τον Αθανάσιο σε άρνηση της Ορθοδόξου πίστεώς του για να απαλλαγεί από τα βάσανα. Στην πράξη του αυτή τον προέτρεψαν και δύο Οθωμανές, οι οποίες παρακολουθούσαν την απάνθρωπη συμπεριφορά του αφεντικού του και υποσχόμενες μία καλύτερη ζωή στον μικρό Αθανάσιο, τον έπεισαν ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής να αλλαξοπιστήσει. Μου αμεθανός πλέον ο Αθανάσιος δέχθηκε την πονηρή επίθεση της μητριάς του, η οποία καθώς έβλεπε τον Αθανάσιο να μεγαλώνει, και να ανδρώνεται, τον ερωτεύθηκε. Όπως ακριβώς στην Παλαιά Διαθήκη, ερωτεύθηκε τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο η γυναίκα του Πετεφρή. Επειδή όμως αυτός δεν υποχώρησε και δεν υπέκυψε στο πάθος της μητριάς του, συκοφαντήθηκε από αυτήν στον θετό πατέρα του, με αποτέλεσμα να εκδιωχθεί από αυτόν. Εκμεταλλευόμενος πλέον αυτήν την ευκαιρία, κατέφυγε στην Θεσσαλονίκη κοντά στους γονείς του, οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει τις σέρες μόλις πληροφορήθηκαν την άρνηση θρησκεία του. Στην συνέχεια, ακολουθώντας τις συμβουλές των γονέων του, μετέβη στο Άγιο Νόρος, όπου αφού περιπλανήθηκε σε αρκετές μονές, κατέληξε στην σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στην συνοδεία του γέροντος Νικηφόρου, ο οποίος τον παρέδωσε ως υποτακτικός τον γέροντα Ακάκιο για να τον προετοιμάσει για το μαρτύριο όπως είχε κάνει και προηγουμένως με τους οσιομάρτυρες Ευθύμιο και Ιγνάτιο. Μετά από ένα διάστημα συνεχούς ασκήσεως και αδιάλειπτης προσευχής, ο Αθανάσιος, ο οποίος σε κάνει μοναχός και με τον ονομάστηκε Ακάκιος, έχοντας τις ευλογίες των λοιπών γερόντων, ξεκίνησε συνοδευόμενος από τον μοναχό Γρηγόριο, ο οποίος είχε συνοδεύσει νωρίτερα και τους δύο παραπάνω οσιομάρτυρες, Ιγνάτιο και Ευθύμιο για την Κωνσταντινούπολη στις 10 Απριλίου. Ο Άγιος βάδιζε με χαρά προς το μαρτύριο. Ο πλοίαρχος άνθρωπος ευλαβής, όταν έμαθε τον σκοπό του ταξιδιού του Αγακίου υποσχέθηκε στον Γρηγόριο να μεριμνήσει για την εξαγορά του λιψάνου του μετά το μαρτυρικό του τέλος και να το επανακομίσει ο ίδιος στο Άγιο Νόρος. Ύστερα από 13 ημέρες έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου φιλοξενήθηκαν από κάποιον παντοπόλη γνώριμο του Γρηγορίου. Το Σάββατο 29 Απριλίου, ο Άγιος Ακάκιος, αφού προετοιμάστηκε κατάλληλα λαμβάνοντας τα άχραντα μυστήρια, ενδύθηκε με ρούχα τουρκικά και με την καθοδήγηση του αδελφού του καπετάνιου έφτασε στο κριτήριο, όπου ομολόγησε ενώπιον όλων των παρισταμένων την επάνω δότου στην πατρό απίστη. Εξαιτία αυτή του τη ομολογία κλείστηκε στην φυλακή. Καθ' όλη την διάρκεια τη φυλακή εώ του, προσπάθησαν επανειλημμένα είτε με κολακίε και υποσχέσει, είτε με βασανιστήρια και εκφοβισμού να τον μεταπίσουν. Όλα αυτά όμω δεν κατάφεραν να τον κλονίσουν. Ιδιαίτερα μάλιστα ενισχύθηκε και προετοιμάστηκε για να αντιμετωπίσει το μαρτύριο όταν έλαβε την Θεία Κοινωνία που του μετέφερε κρυφά στην φυλακή ο αδελφός του καπετάνιου με την ευλογία του μοναχού Γρηγορίου από τον Ιερό Ναό της Παναγίας της Καταφιανής. Οι Τούρκοι προύχοντες βλέποντας το σταθερό φρόνημα του Αγακίου κατάλαβαν πως μάταια κοπιάζουν, γι' αυτό και αποφάσισαν την θανάτωσή του έτσι η τόπον καλούμενων δακτυλόπορταν, ο Άγιος Νεομάρτης Ακάκιος παρέδωσε το πνεύμα του στο Χριστό δια του ξύφους, το έτος 1816. Την τρίτη ημέρα, σύμφωνα με την επικρατούσα συνήθεια, ο μοναχός Γρηγόριος εξαγόρασε το λείψανο του μάρτυρος με χρήματα που συγκέντρωσε από τους παντοπόλες του Γαλατά και το μετέφερε στην νήσο πρίγκιπο όπου και επιβιβάστηκαν στο πλοίο με το οποίο είχαν έλθει στην Κωνσταντινούπολη με προορισμό το Άγιο Νόρος. Στις 9 Μαΐου αποβιβάστηκαν στον λιμενίσκο της Μονής Σιβήρων και από εκεί μετέφεραν το Τίμιο Λείψανο στην καλύβη του Αγίου Νικολάου, όπου το ενταφίασαν στο παρεκκλήσι των οσιομαρτύρων Ευθυμίου και Ιγνατίου, μπροστά στην εικόνα της Παναγίας σύμφωνα με την επιθυμία του οσιομάρτυρα. Το μαρτύριο του Αγίου συνέγραψε ο επίσκοπος Κεσαρίας Μελέτιος. Ο Άγιος Νεομάρτης Ευθύμιος ο Πελοποννήσιος, ο συναθλητής του Αγίου Ακακίου του Νεοχωρίτου. Ο Άγιος Οσιομάρτης Ευθύμιος, κατά κόσμων ελευθέριος, καταγόταν από πλούσια οικογένεια της Δημητσάνας. Εκπαιδεύτηκε στη σχολή της πόλεως αυτής και συνέχισε τις σπουδές του μαζί με τον αδελφό του Ιωάννη στην Πατριαρχική Ακαδημία Κωνσταντινουπόλεως. Στην συνέχεια μετέβη στο Ιάσιο της Ρουμανίας όπου βρισκόταν ο πατέρας του με τα μεγαλύτερα αδέλφια του Γεώργιο και Χρήστο. Ο Ελευθέριος αποφάσισε να έλθει στο Άγιο Νόρος για να καρεί μοναχός. Μην μπορώντας όμως να πραγματοποιήσει την επιθυμία του, λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν, μετέβη στο Βουκουρέστι, όπου παρέμεινε κοντά στον Γάλλο πρόξενο, έπειτα σε Ρώσο ανώτερο αξιωματούχο. Αργότερα προσκολήθηκε σε κάποιους Τούρκους και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Κωνσταντινούπολη, αρνήθηκε το Χριστό, εξισλαμίστηκε και ονομάστηκε Ρεσίτης. Αμέσως μετά από την περιτομή του, αισθανόμενος τύψης συνειδήσεως, ζήτησε να επανέλθει στην πατρόα πίστη. Ήλθε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί, αφού διευκολύνθηκε από τη ρωσική πρεσβεία, έφτασε στο Άγιο Νόρος, όπου συνάντησε στην Αγία Λαύρα τον Πατριάρχη Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο, προς τον οποίον εξομολογήθηκε τα αμαρτήματά του και έτυχε από αυτόν προστασίας και παρηγορίας αφού περιήλθε πολλές σκήτες και μονές, εξομολογούμενος την εξομοσία του και ζώντας με προσευχή, άσκηση και νηστεία, εκάρει μοναχός με το όνομα Ευθύμιος. Προπεμφθής από πολλούς μοναχούς του Αγίου Όρους, έφθασε στον Γαλατά της Κωνσταντινούπόλεως στις 19 Μαρτίου του 1814, συνοδευόμενος από έναν μοναχό με το όνομα Γρηγόριος αφού κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων την Κυριακή των Βαΐων, έβγαλε το μοναχικό ένδυμα και ντύθηκε με τουρκικά ενδύματα. Έβαλε μετάνοια στον συνοδίτη μοναχό Γρηγόριο και ξεκίνησε την πορεία προς το μαρτύριο. Παρουσιάστηκε ενώπιον του Βεζίρι Ρουσούτ Πασά και αφού καταπάτησε ενώπιον του το τουρκικό φέση, ομολόγησε τον Ιησού Χριστό ως Θεό αληθινό και δήλωσε ότι αρνείται την θρησκεία του Μωάμεθ. Κατά διαταγή του Βεζίρη, ο Μάρτης ρίχθηκε στην φυλακή, όπου βασανίστηκε σκληρά και όταν πάλι προσήχθη για δεύτερη φορά ενώπιον του άρχοντος, ούτε και αυτήν την φορά δεν ενέδωσε στις κολακίες και στις απειλές. Με σταθερό φρόνημα και γενναία ψυχή, ο Σιωμάρτης Ευθύμιος ομολογούσε το όνομα του Χριστού και έτσι αποκεφαλίστηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 22 Μαρτίου του 1814 μετά Χριστόν. Η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Οσιομάρτυρος Ευθυμίου και την 1η Μαΐου, μαζί με τους συναθλητές του Ιγνάτιο και Ακάκιο. Ο Άγιος Ιγνάτιος, ο νέος Οσιομάρτυρας. Το χωριό Ζαγορά της επαρχίας Τυρνάβου, ήταν η πατρίδα του Αγίου Ιγνατίου. Οι γονείς του Γεώργιος και Μαρία παρέλαβαν τον γιο του Ιωάννη, αυτό ήταν το κατακόσμον όνομά του, και μετακόμισαν στην Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας. Ο Άγιος από μικρό παιδί έδειχνε μεγάλο ζήλο στις αρετές και πήγε σε έναν αυστηρό γέροντα. Στο διάστημα όμως αυτό οι Τούρκοι σκότωσαν τον πατέρα του και με τη βία τουρκεψαν τη μητέρα του και τις δύο αδελφές του. Όταν το έμαθε αυτό ο Ιωάννης πήγε στο Βουκουρέστι και από εκεί στο Άγιο Νόρος. Στο δρόμο όμως συνελήφθη από Οθωμανούς και για να γλιτώσει τον θάνατο του υποσχέθηκε ότι θα γίνει Οθωμανός. Όταν έφτασε στο Άγιο Νόρος, κατέληξε στην σκήτη του Τιμίου Προδρόμου όπου μοναχο με το όνομα Ιγνάτιος. Εκεί ο ηγούμενος Νικηφόρος, ο γέροντας, τον εμπιστεύθηκε στον γέροντα Ακάκιο. Αργότερα πήρε την ευχή του να μαρτυρήσει και στις 29 Σεπτεμβρίου του 1814 έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, όπου μπροστά στον Κρητή πέταξε το τουρκικό φέση που φόρεσε επίτηδες και ομολόγησε ως αληθινό Θεό τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Άγρια και φρικτά τα βασανιστήρια που ακολούθησαν, αλλά ο Ιγνάτιος έμενε σταθερός στην απόφασή του. Τελικά τον απαγχώνησαν στις 8 Οκτωβρίου του 1814 μ.Χ. ώρα 6.12 το μεσημέρι. Ο συνοδός του, μοναχός Γρηγόριος, αγόρασε το λείψανό του και μαζί με τα λείψανα των νεομαρτύρων Ευθυμίου και Ακακίου, τα μετέφερε στο Άγιο Νόρο, στη Μονή Ιβύρων. Ο Άγιο Ιγνάτιο, ο νέο Οσιωμάρτη, μαζί με του συνασκητέ του μάρτυρες, Ευθύμιο και Ακάκιο, όπου και οι τρει στην προτέρα ζωή του, απαρνήθηκαν τον Χριστό και έγιναν μουαμεθανοί, αλλά στη συνέχεια μετενόησαν πικρά, ενεδύθησαν το μοναχικό σχήμα, ομολόγησαν ενώπιον των Τούρκων τον κύριο Ιησού Χριστό και τελειώθηκαν με μαρτυρικό θάνατο και έτσι σφράγγισαν την ομολογία τους και οι τρεις τους αυτοί οσιομάρτυρες και νεομάρτυρες εορτάζουν από κοινού την 1η Μαΐου από την Αγία μας Εκκλησία. Να έχουμε τις ευχές των τριών αυτών νέων οσιομαρτύρων Ιγνατίου, Ευθυμίου και Ακακίου και να μας δίδουν και εμάς δύναμη να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους το μαρτυρικό φρόνημα που έδειξαν καθώς και την αυταπάρνηση.